Ο Σύλλογος Ελληνο-Ουκρανικής Φιλίας, ο Φάρος, στην Πάτρα συνεχίζει να βοηθά πολυεπίπεδα τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, τόσο από πλευράς συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, όσο και από πλευράς φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε διώξει δύο φορτηγά, ετοιμαζόμαστε το τρίο. Εδώ είναι τρόφιμα, εδώ είναι ρούχα, εδώ είναι φάρμακα. Η βοήθεια των πατρινών στους Ουκρανούς είναι συγκινητική, η ανταπόκριση μεγάλη. Η ανταπόκριση των αδερφών πατρινών στο κάλεσμα βοήθεια για τα παιδιά μας και την Ουκρανία, τα παιδιά τους Έλληνες της Μαριούπολης και του Σαρτανά, ανταποκρίθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό που δεν φανταζόμουν ποτέ να το δω. Τα σχολεία έχουν ξεχωριστή θέση σε αυτό το τσουνάμι ανθρωπιάς που έχει εκδηλωθεί. Τα παιδιά μας είναι γενικώς πολύ ευαισθητοποιημένα, παρακολουθούν ειδήσεις, κάνουν συζητήσεις με τους γονείς τους και φυσικά με τους δασκάλους εδώ στο σχολείο. Και επειδή βλέπουν αυτό το καθημερινό ανελαίητο σφυροκόπημα της Ουκρανίας, ενημερώνονται, τα επηρέασε πολύ αυτό το θέαμα ψυχολογικά και εξέφρασαν την επιθυμία τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους να συγκεντρώσουμε τρόφιμα, να βοηθήσουμε τον Ουκρανικό λαό. Οι δασκάλοι και οι νηπιαγωγοί είχαν ενημερώσει τόσο πολύ τα παιδιά που μίλησαν τα παιδιά τι σημαίνει πόλεμο για την Ουκρανία. Αυτό για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό που τα παιδιά που ξέρουν, για να ξέρουν πού πάνε τα πράγματα και τι σημαίνει πόλεμος. Σε λίγα 24 ώρα συμπληρώνεται ένας ολόκληρος μήνας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η Αχαΐα συνεχίζει να μετέχει ενεργά στην ανθρωπιστική στήριξη των άμαχων και των προσφύγων, κάτι που έκανε από την πρώτη στιγμή της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω του πολέμου.